Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι μας τη Χάιδου τη Βογιατζή, η οποία είναι Ελληνίδα παιδοψυχολόγος που ζει και εργάζεται αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο. Καλώς όρισες, Χάιδο. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα, Θέκλα. Η Χάιδο είναι μέλος του καναλιού μας και αρκετές φορές σχολιάζει κάτω από τα βίντεο με πολύ χρήσιμα και επικοδομητικά σχόλια. Είναι εκπαιδευτική ψυχολόγος και παιδοψυχολόγος. Είναι εγγεγραμμένη ψυχολόγος στο HCPC, το Συμβούλιο Επαγγελματιών Υγείας και Φροντίδας του Ηνωμένου Βασιλείου, και ορκωτός ψυχολόγος στη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία. Και επίσης κατέχει και πιστοποίηση EuroSci, που είναι το ευρωπαϊκό certificate στη ψυχολογία. Η Χάιδο έχει πολετή εμπειρία ως εκπαιδευτική ψυχολόγος και παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης σε παιδιά, νέους, οικογένειες και σχολεία. Είναι κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων στην εκπαιδευτική ψυχολογία από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, καθώς και στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, και έχει αναγνωριστεί ως πιστοποιημένη ψυχολόγος από τη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία και το Υπουργείο Υγείας στην Ελλάδα. Επίσης, η Χάιδο κατέχει πτυχίο προσχολικής εκπαίδευσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τίτλο QTA, πιστοποίηση εκπαιδευτικού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χάιδο μου, συγγνώμη που διαβάζω το βιογραφικό σου. Ο λόγος που το κάνω είναι για να εξηγήσω στους φίλους στο κανάλι ότι είσαι η πλέον ειδική να μας μιλήσεις για τα ζητήματα του φάσματος του αυτισμού όσον αφορούν στην παιδική και εφηβική ηλικία. Είχαμε ανοίξει λίγο τη συζήτηση τον τελευταίο καιρό. Εγώ ως γενική ψυχολόγος ή ψυχοεκπαιδεύτρια δεν έχω τις εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από το φάσμα του αυτισμού και αυτό που λέγαμε παλαιότερα σύνδρομο Άσπερκερ, οπότε σου ζήτησα και σε ευχαριστώ πολύ που το αποδέχτηκες να κάνουμε ένα βίντεο μαζί σου. Η Χάιδο ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, όπως είπα, αλλά σήμερα μέσω της τεχνολογίας του διαδικτύου μπορούμε να την έχουμε και στο κανάλι μας και μπορεί επίσης να δουλέψει θεραπευτικά και διαγνωστικά με οικογένειες και παιδιά από όλο τον κόσμο, παρόλο που εδράζεται στο Λονδίνο. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Χαιρετώ όλο το audience εκεί που μας βλέπει. Βλέπω τα βίντεο σου, Θέκλα, και θέλω να πω ότι προσθέσεις πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ ενημερωτικά και μ' αρέσει που παίρνεις και τα case studies, δηλαδή κάνεις cases και τις αναλύσεις, γιατί νομίζω ότι όλοι μας το χρειαζόμαστε αυτό, δηλαδή μέσα από παραδείγματα μαθαίνουμε. Έτσι λοιπόν και τα παιδιά με αυτισμό μαθαίνουν μέσα από τα παραδείγματα. Θέλω να πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ, και, γιατί όλη μου η μετεκπαίδευση, έτσι, σαν εκπαιδευτική ψυχολόγος και παίρνοντας αργότερα και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εδώ και μετά στην Ελλάδα, θέλω να πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ και η εμπειρία μου ως εκπαιδευτικό. Πολύ σημαντικό. Γιατί έχω εμπειρία της τάξης. Οπότε αυτός είναι, και εδώ παλιότερα, όχι τώρα πια, αλλά όταν εγώ τελείωσα, γιατί έχω τώρα γύρω στα 18 χρόνια που εργάζομαι στον τομέα της εκπαίδευσης ως ψυχολόγος, θέλω να πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ η εμπειρία μου στην εκπαίδευση, αλλά και εδώ στην Αγγλία θεωρούνταν παλιά απαραίτητο να έχεις εμπειρία μέσα στην τάξη. Δηλαδή το QTS και ένα πτυχίο, ας πούμε, στην παιδαγωγική ήταν πολύ σημαντικό, και πολύ σημαντική και πρακτική άσκηση μέσα. Γιατί έτσι ήταν σημαντικό προσόν. Τώρα σημαντική προϋπόθεση. Τώρα δεν θεωρείται τόσο σημαντικό, αλλά πρέπει να έχεις εμπειρία μέσα στην τάξη. Να μπεις στη θέση του εκπαιδευτικού. Έτσι, να μπεις στη θέση να δεις πώς δουλεύει με αυτά τα παιδιά κτλ. Ναι. Εσύ έχεις ξεκινήσει, από ό,τι κατάλαβα, τις σπουδές σου από το χώρο της παιδαγωγικής και μετά πρέπει να σε συνεπήρε η ψυχολογία και να μεταπίδησες στον κλάδο της ψυχολογίας. Και θα σου πω, πάντοτε ήθελα να ασχοληθώ με την ψυχολογία. Νομίζω ότι θα δώσω λίγο έτσι μια προσωπική... Νομίζω ότι ως παιδί βίωσα κάποιες στιγμές δύσκολες στο σχολείο, ιδίως στο δημοτικό. Ήμουν ένα παιδί ανήσυχο, ένα παιδί πολύ συναισθηματικό,
Και θεωρώ ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν με αντιμετώπισαν όπως έπρεπε. Λοιπόν, βλέπανε είμαστε πάρα και μιας πολύ... άλλης άλλη φουρνιά εμείς, δηλαδή... είμαστε ακριβώς. Ναι, όταν αρχίσαμε να πηγαίνουμε εμείς σχολείο, γιατί είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία με τη Χάιδο, ήταν η εποχή που προσπαθούσε να γίνει μια μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, αλλά ακόμη υπήρχαν οι πολύ έτσι... παλές μέθοδοι που ακόμη χρησιμοποιούν τουλάχιστον στο δημοτικό σχολείο. Ακριβώς. Και νομίζω ότι πολλές φορές έβλεπα ότι επικεντρωνόταν στα αρνητικά και όχι στα θετικά. Και επίσης πολλές φορές αυτό που βλέπω και ακόμη και σήμερα είναι ότι δεν βλέπουν πολλές φορές λόγω της δυσκολίας, ξέρεις, ο παιδευτικός όταν είναι μέσα στην τάξη, έχει τόσα πολλά να αντιμετωπίσει. Και εδώ έχουμε και στην Αγγλία υπάρχει και πολλή γραφειοκρατία, να συμπληρώσουμε τις αξιολογήσεις. Έχουν πάρα πολλά να κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο ρόλος τους. Εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή μένουν στο σχολείο μέχρι τις 5 η ώρα. Και είναι δύσκολο πολλές φορές να έρθεις κοντά με το παιδί, να αναπτύξεις μια σχέση, μια καλή επικοινωνία, μια καλή αλληλεπίδραση και να δεις τα θετικά και να δεις τα ταλέντα τους. Κοιτάξτε. Εδώ στο κανάλι είχα κάνει εγώ ένα βίντεο, το είδες νομίζω πριν 3 εβδομάδες, 4 περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, όπου μια κοπέλα περιέγραφε την εμπειρία της με τον ενδιαστάσει σύζυγό της, τις συμπεριφορές του και είχε τον προβληματισμό αν κάποιες συμπεριφορές θα μπορούσαν να αποδοθούν θεωρητικά μιλώντας και υποθετικά μιλώντας σε ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας ή σε ναρκισιστική προσωπικότητα ή αν θα μπορούσαν να αποδοθούν σε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, αλλά με υψηλή λειτουργικότητα. Εκείνο το βίντεο το έκανα καθαρά εγχειριδιακά, γιατί δεν είναι η δουλειά μου. Εγώ δεν είμαι εκπαιδευτική ψυχολόγος, δεν είμαι νευροψυχολόγος, δεν είναι η δουλειά μου να διαγιγνώσκω ειδικά αναπτυξιακές διαταραχές. Και άνοιξε έτσι μια συζήτηση μετά από εκείνο το βίντεο, η οποία είναι πάντοτε γόνιμη και πάντοτε χρήσιμη και πάντοτε επικοδομητική. Και μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε όλοι εμείς που δεν είμαστε στο χώρο της εκπαίδευσης, που δεν είμαστε εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, που ίσως δεν έχουμε παιδιά που πάνε στο σχολείο αυτό το διάστημα, γενικά δεν έχουμε, we don't get the grasp, δεν έχουμε έτσι μια καλή εικόνα του τι συμβαίνει σήμερα στα παιδιά της σχολικής, προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Εμένα τουλάχιστον με έδωσε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω ότι στις μέρες μας είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν προηγουμένως, ούτως ώστε να διαφαίνεται πως κάποιο παιδί μπορεί να έχει μια διαφορετικότητα στο στυλ της λειτουργικότητας του ή στο μαθησιακό του στυλ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό το παιδί δεν έχει, όπως είπες, προσόντα, δεν έχει ταλέντα, είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να το παραμερίσουμε ή να το τιμωρήσουμε ή να το αποκόψουμε από το εκπαιδευτικό σύστημα. Είμαστε σε μια εποχή που όλο και περισσότερο γίνεται πιο inclusive, πιο περιεκτικό το εκπαιδευτικό σύστημα. Έχω και εγώ μια εμπειρία στην εκπαίδευση, γιατί για 3 χρόνια έχω εργαστεί στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, ναι, στο Κυπριακό Υπουργείο Παιδείας από το 2001 μέχρι το 2004, η οποία είναι πολύ μικρή εμπειρία και πολύ περιορισμένη, γιατί ήμουν ειδικά στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, ειδικά στις ειδικές μονάδες, ήταν πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα πράγματα δεν είναι απλά, είναι περίπλοκα, είναι πολύπλοκα και όσο περισσότερες γνώσεις έχουμε για τις αναπτυξιακές διαταραχές και για το πώς ένα παιδί μπορεί να είναι νευροατυπικό και όχι νευροτυπικό, πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το παιδί και πώς μπορούμε ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι και να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να βοηθήσουμε. Και θα σου πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, σε αυτά θα προσθέσω, είναι και πώς βλέπουμε και την ευρωδιαφορετικότητα. Ακριβώς. Εδώ έχει να κάνει με τα βιώματα, έχει να κάνει με όλα το ιατροπαιδαγωγικό μοντέλο, δηλαδή πώς έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια το θέμα του αυτισμού. Δηλαδή εγώ, πώς το κοιτάει κανείς, πώς το βλέπει. Εγώ το βλέπω από την ψυχοεκπαιδευτική ματιά. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε ορθόδοξα, ναι, θέλω να μας δώσεις έναν απλό ορισμό τι σημαίνει αυτισμός και τι σημαίνει φάσμα του αυτισμού. Ωραία. Θα δώσω έναν ορισμό που ίσως πολλοί δεν δίνουν.
γιατί ακολουθούμε το, έτσι περισσότερο λίγο το ιατροπαιδαγωγικό μοντέλο, το οποίο φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες στο ίντερνετ που μπορεί να βρει κανείς όσον αφορά τα κριτήρια, το DSM-5, έτσι, όλες τις δυσκολίες που παρουσιάζει ένα παιδί που έχει αυτή τη διαταραχή. Καταρχήν εγώ να πω ότι ο αυτισμός δεν είναι ασθένεια. Μπράβο. Έτσι. Ο αυτισμός δεν είναι ασθένεια. Τελεία. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι δεν θα χρησιμοποιούσα ούτε τον όρο διαταραχή με την έννοια ότι μας παραπέμπει σε παθολογικές καταστάσεις. Ποιον όρο θα χρησιμοποιούσες? Εγώ θα χρησιμοποιούσα τον όρο κατάσταση. Μπράβο. Δηλαδή... Αναπτυξιακή κατάσταση θα τον έλεγες? Αναπτυξιακή κατάσταση. Okay. Δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ σύμφωνα με την εμπειρία μου, γιατί έχω αρκετή εμπειρία πια, έτσι, και δουλεύοντας και ως εκπαιδευτικός, αλλά και βλέποντας καθημερινά γονείς, παιδιά, πηγαίνοντας στα σχολεία και όλα αυτά, βλέπω ότι είναι μια κατάσταση κατά την οποία το παιδί παρεκκλίνει αναπτυξιακά. Δηλαδή η χρονολογική του ηλικία δεν συνάδει με τα αναπτυξιακά ορόσημα της νευροτυπικής εξέλιξης και ανάπτυξης. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλουμε να μας εξηγήσεις τι σημαίνει νευροτυπική ανάπτυξη, νευροτυπικός άνθρωπος, και τι σημαίνει νευροατυπική ανάπτυξη, νευροατυπικός άνθρωπος. Δηλαδή, αν πάρουμε την προσωπικότητα, το γνωστικό κομμάτι, το αντιληπτικό, το λόγο, την επικοινωνία, το πώς αλληλεπιδρά και κοινωνικά και συμπεριφέρεται κάποιος, είναι υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, για παράδειγμα, έτσι, ένα παιδάκι 2,5 ετών που θα έπρεπε, ας πούμε, να λέει αρκετές λέξεις, να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας, ξέρω εγώ, 2 λεξούλες, να γνωστοποιεί τις ανάγκες του, να έχει μια καλή βλεμματική επαφή με τον ενήλικα και επικοινωνία, αυτό δεν το βλέπουμε σε ένα παιδί της ίδιας χρονολογικής ηλικίας που έχει διάγνωση αυτισμού. Τώρα η διάγνωση μπορεί να δοθεί και στα 2-2,5 πολλές φορές. Εξαρτάται όμως τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Και έτσι... Να τα βάλουμε έτσι σε μια σειρά ξανά. Λοιπόν, νευροτυπικότητα σημαίνει γεννιέται ένα παιδί και περνά όλα τα στάδια της εγκεφαλικής ανάπτυξης και της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης κατά τον Πιαζέ. Δηλαδή, όπως θα περίμεναν οι παιδίατροι, οι παιδοψυχολόγοι, οι παιδοαναπτυξιολόγοι κλπ. Αυτό είναι ένα νευροτυπικό παιδί, που δεν παρεκκλίνει από αυτά που έχουν παρατηρηθεί στο μέσο όρο του γενικού πληθυσμού μέσα από ιατρικές και ψυχολογικές έρευνες. Ένα νευροατυπικό παιδί, που νευροατυπικά ονομάζονται τα παιδιά που όταν τους γίνει διάγνωση, η διάγνωση τους θα έχει σχέση με το φάσμα του αυτισμού. Να σε διορθώσω λίγο. Να διορθώσεις, γι' αυτό. Θα μου επιτρέψεις. Βεβαίως. Νευροδιαφορετικό. Άμα. Έχει σημασία. Γιατί η νευροδιαφορετικότητα, όλοι γεννιόμαστε και έχουμε ο εγκέφαλος λειτουργεί σύμφωνα με έρευνες, έχουμε τον προμετωμιαίο λοβό, τα ξέρεις, τα αμύγδαλα, το παρασυμπαθητικό και όλα αυτά, πώς γίνονται οι νευροσυνάψεις και όλα αυτά. Αλλά στα παιδιά με αυτισμό υπάρχει μία λίγο διαφορετικότητα. Άρα, όρος στον τρόπο που σκέφτονται. Και τι γίνεται, ως προς τον τρόπο που επεξεργάζονται τις πληροφορίες. Ως προς τον τρόπο που δηλαδή μπορεί να αργήσουν, έχει δηλαδή νευροαναπτυξιακή βάση οι δυσκολίες, αλλά βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να το δούμε πολλές φορές. Υπάρχει πολυπλοκότητα στο φάσμα. Άρα, ο όρος πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα. Είναι ένα ατελείωτο φάσμα. Δεν σταματάει. Δηλαδή, αν δεις, από το 1943 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα κριτήρια. Και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Λοιπόν, επειδή εμένα μου αρέσει να μαθαίνω και μου αρέσει να μαθαίνω από συναδέρφους οι οποίοι είναι θετικοί, είναι δημιουργικοί, έχουν διάθεση να μοιραστούν τις γνώσεις τους, γι' αυτό σε έχω καλέσει, προσκαλέσει και γι' αυτό σε ευχαριστώ που με διορθώνεις. Εγώ τα επαναλαμβάνω λίγο, τώρα δεν ξέρω, ίσως αυτό θα είναι μια νευροδιαφορετικότητα δική μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα μας λες εσύ, Χάιδο μου, ότι η λέξη νευροατυπικότητα που χρησιμοποιείται ευρέως, εσύ θα προτιμούσες αυτή τη λέξη να την αντικαταστήσεις με μια πιο χαρακτηριστική λέξη, πιο καλή,
πιο καλή στο να περιγράψει την πραγματικότητα, νευροδιαφορετικότητα. Και πάμε σε πολύ πιο απλοϊκά λόγια. Οι άνθρωποι με νευροδιαφορετικότητα έχουν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου τους σε κάποιους τομείς. Ναι. Λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο γνωστικά και ναι. συναισθηματικά και ναι. συμπεριφορικά πολλές φορές. Ναι. Δεν το ονομάζουμε, δεν είναι καλή ιδέα να το λέμε νευροατυπικότητα, γιατί είναι... Όχι. Σαν να λέμε ότι υπάρχει ένας μόνο συγκεκριμένος τρόπος και δεν πρέπει να υπάρχει άλλος και αν δεν είσαι στο συγκεκριμένο είσαι εξαιρετικά προβληματικός, χρησιμοποιούμε τον πιο περιεκτικό ρόλο που είναι νευροδιαφορετικότητα. Ακριβώς. Έμαθα τα. Είναι γιατί είναι και πιο inclusive και δημιουργεί ένα διαφορετικό mindset. Όταν χρησιμοποιούμε λοιπόν, αρχίζουμε ο τρόπος που λέμε κάποια πράγματα, η ορολογία που χρησιμοποιούμε, βοηθάει πάρα πολύ τους άλλους να δούνε τα παιδιά με αυτές τις δυσκολίες με διαφορετική ματιά. Εγώ εκείνο που θέλω να πω, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε αυτό το βίντεο που είμαι σίγουρη πως θα είναι χρήσιμο σε πολλούς γονείς, εκπαιδευτικούς και συναδελφούς, είναι το γεγονός ότι στο βίντεο εκείνο που έφτιαξα, η κοπέλα που έστειλε το email ήθελε να μάθει και δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μάθει εκτός αν ο σύζυγος της πήγαινε για να διαγνωστεί, για να πούμε την αλήθεια. Ήθελε να μάθει αν για τις συμπεριφορές του υπήρχε κάποια βιολογική εξήγηση, κάποια νευροδιαφορετικότητα που να υπάρχει πίσω από τις συμπεριφορές, άρα το πρόσωπο αυτό να μην είναι ένα πρόσωπο που επίτηδες κάνει διαφορετικές συμπεριφορές που μπορεί να μπερδεύουν τους άλλους ή μπορεί να μην ξέρουν να τις εξηγήσουν, ή αν πρόκειται για ένα στυλ προσωπικότητας. Δηλαδή, συμφωνώ ότι δεν πρέπει να βλέπουμε το φάσμα του αυτισμού, όπως και άλλες παρόμοιες συνθήκες, ως ασθένειες ή ως κάτι για το οποίο με το οποίο να ταμπελώσουμε τον άλλον. Να βάλουμε μια ταμπέλα και να πούμε αυτός είναι αυτιστικός, άρα είναι κάτι αρνητικό. Όμως, εάν τυχάνει κάποιος να γεννηθεί με νευροδιαφορετικότητα, σίγουρα δεν φέρει ευθύνη για το γεγονός ότι έχει διαφορετική λειτουργικότητα των νευρώνων του από ό,τι θα αναμένει το περιβάλλον. Όχι. Η ουσία είναι μία. Θα πρέπει να μάθουμε, να βλέπουμε τα άτομα τα οποία πλέον εδώ και πολλά χρόνια λαμβάνουν διάγνωση, οποιαδήποτε διάγνωση κι αν είναι αυτή. Δεν θα τα κρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά του αυτισμού ή οποιασδήποτε άλλης διαταραχής, αλλά με βάση την προσωπικότητά τους και τον τρόπο που ερμηνεύουν, αναλύουν, αναγνωρίζουν κοινωνικές καταστάσεις, συναισθήματα, πώς συμπεριφέρονται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά τα άτομα για να φτάσουν στο σημείο, παράδειγμα, όπως αναλύεις πολλές φορές τα βίντεό σου για τις διαταραχές, την καταθλιπτική διαταραχή, για να φτάσουν στο σημείο να λάβουν μια τέτοια διάγνωση, ίσως έχουν και κάποια βιώματα από πίσω, δηλαδή να είχαν την προδιάθεση να την αναπτύξουν, αλλά τα βιώματά τους, οι εμπειρίες τους, η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον να μην βοήθησε αυτά τα συμπτώματα να μειωθούν, αλλά αντίθετα βοήθησε ή συνέβαλε τέλος πάντων στο να αυξηθούν. Μα εδώ έρχεται ο ρόλος σας, ο ρόλος των εκπαιδευτικών έτσι. Ψυχολόγων. Έτσι. Που εγώ προσωπικά έχω την άποψη ότι όλες οι οικογένειες που έχουν παιδιά, ακόμη πριν να γεννηθεί το παιδί, από την περίοδο εγκυμοσύνης, είναι καλή ιδέα να έχουν ένα οικογενειακό παιδοψυχολόγο, δηλαδή να έχει ο παιδοψυχολόγος το ιστορικό των παιδιών από την αρχή και να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο είναι εκπαιδευμένο πάνω στην ψυχολογία των παιδιών και στην αναπτυξιακή ψυχολογία των παιδιών, το οποίο να συμβουλεύονται οι γονείς προκειμένου να είναι καλύτεροι γονείς και να προλάβουν. Να προλάβουν στα παιδιά τους, να μην εξελιχθούν συνθήκες και καταστάσεις που θα τα ταλαιπωρήσουν περισσότερο από όσο θα μπορούσε να αποφευθεί αυτή η ταλαιπωρία με έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση για διάφορα ζητήματα. Δηλαδή αυτό που λες είναι εξαιρετικά ουσιώδες. Και αν πάμε πάλι και στον τρόπο που βλέπουμε εμείς τα πράγματα, δεν καταλήγουμε κάθε φορά να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσε κάποιος, τα βιώματα της πρώιμης, τα πρώιμα βιώματα της παιδικής ηλικίας κλπ. Παίζουν εξαιρετικό ρόλο
στο να βοηθήσουν ένα πρόσωπο είτε να αναπτύξει κάποιες δυνάμεις ψυχικές είτε κάποιες αδυναμίες. Άρα, Χάιδο μου, θα ήθελα εδώ να μας πεις και αν μπορεί να είναι τα πρώιμα σημάδια του αυτισμού που ένας γονιός που έχει ένα παιδάκι που το μεγαλώνει και δεν είναι παιδοψυχολόγος γονιός, δεν είναι εκπαιδευτικός ψυχολόγος, δεν είναι εκπαιδευτικός ο γονιός και δεν γνωρίζει κατά γράμμα τα διάφορα διαγνωστικά εγχειρίδια κλπ. Ποια σημάδια θα έπρεπε να μας ανησυχήσουν και να κάνουμε μια πρώτη επαφή με κάποιον παιδοψυχολόγο. Λοιπόν, να πω κάτι εδώ πριν πω για τα σημάδια. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό, έχει τη δική του προσωπικότητα, τα δικά του βιώματα, τις δικές του εμπειρίες. Δηλαδή αυτά που θα πω τώρα, έτσι, γενικά, δεν είναι για όλα τα παιδιά. Και επίσης ο αυτισμός, επειδή η πολυπλοκότητα και η βαρύτητα των συμπτωμάτων είναι ένα τεράστιο φάσμα, δεν σταματάει, έτσι, υπάρχει... κάθε άνθρωπος παρουσιάζει διαφορετικά, δηλαδή υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, δηλαδή κοινωνική αλληλεπίδραση, λόγος επικοινωνίας, στερεοτυπικές συμπεριφορές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα άτομα τα οποία είναι μέσα στο φάσμα αυτό έχουν τον ίδιο βαθμό και ένταση, έτσι, συμπτωμάτων που αναφέρονται σε αυτά τα τρία. Γι' αυτό και μπήκαν και καινούργιες κατηγορίες μέσα, όπως, μισό λεπτό να πω ακριβώς, την ορολογία στα ελληνικά, λέει για τις αισθητηριακές λειτουργίες που μπήκαν στο εγχειρίδιο, αλλά μιλάει και για διαταραχή κοινωνικής επικοινωνίας μόνο. Δηλαδή να μην εκδηλώνουν κάποιες στερεοτυπικές συμπεριφορές. Έτσι, δηλαδή δεν πιάνουν όλα τα κριτήρια. Γι' αυτό είναι τόσο πολύπλοκο και περίπλοκο συνάμα. Γιατί έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις παιδιών που λες είναι, δεν είναι και αν είναι τι γίνεται. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Έχουμε τις χαμηλής λειτουργικότητας, εκεί έχουμε μια βαριά κατάσταση με την έννοια ότι δεν έχουν τα παιδιά λόγο. Παρόλα τα αυτά μπορεί να είναι πάρα πολύ έξυπνα σε άλλου τύπου δραστηριότητες, οπτικού τύπου. Και λες, μα γιατί δεν μου μιλάει, δεν επικοινωνεί για να καταλάβω ακόμα περισσότερα. Υπάρχουν τα μεσαίες λειτουργικότητας, εκεί βλέπουμε ότι τα παιδιά... Ναι, μεν μιλάνε, αλλά μπορεί να κάνουν κάποια εκφραστικά λάθη, να αντιλαμβάνονται αυτά που λέγονται με την κυριολεκτική τους έννοια, να μην μπορούν δηλαδή να δουν τις προθέσεις του άλλου, τις αντιδράσεις, να μην τις καταλάβουν, όπως λέμε, reading other people's thoughts and feelings. Μετά πάμε στα υψηλής λειτουργικότητας που έχουν είναι υψηλά διανοητικοί άνθρωποι. Μιλάμε για ταλέντα, για τα φοβερά ενδιαφέροντα, μουσική, ο Άινστάιν, ας πούμε, έτσι, ο Άινστάιν, μέχρι τα 4 δεν μιλούσε. Πήγε στο σχολείο, δεν ήταν καλός μαθητής. Είπε ότι το σχολείο είναι ένας χώρος για τους ανεγκέφαλους. Αλλά ο άνθρωπος ανέφερε στη θεωρία της σχετικότητας. Θέλω να πω ότι οι υψηλά, που έχουν... Υψηλή νοημοσύνη, συνήθως στο κοινωνικό κομμάτι, έχουν δυσκολίες. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουν και αυτισμό. Έτσι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για να γίνει διάγνωση για το αν κάποιος έχει αυτισμό και τι είδους αυτισμό έχει, πρέπει να πάει πού? Θα πάει σε έναν ειδικό φυσικά που να έχει γνώση, έτσι, να ξέρει να αξιολογεί τον αυτισμό με συγκεκριμένα τεστ. Εδώ στην Αγγλία υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Εδώ είναι και η βάση, θα έλεγα εγώ, που έγιναν όλες οι έρευνες. Έτσι, όλες οι έρευνες, όλα αυτά. Ναι. Ο Μπάρον Κοέν, ο Τόνι Άτγουντ, η Λόρνα Wing, όλοι αυτοί είναι τα τεράστια ονόματα που γύρω από αυτά εξελίχθηκε η έρευνα πάνω στον αυτισμό, έτσι. Θα πρέπει και στην Ελλάδα φυσικά εννοείται ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι παιδοψυχίατροι, ειδικοί αναπτυξιολόγοι που κάνουν διάγνωση για τον αυτισμό. Εγώ δεν ασχολούμαι τόσο με το διαγνωστικό κομμάτι. Εγώ κάνω αξιολόγηση και παραπέμπω σε ειδικούς. Αν θεωρήσω δηλαδή ότι υπάρχουν τα κριτήρια που θεωρώ εγώ σύμφωνα με τη συμπεριφορά, το δυναμικό του παιδιού, αν η συμπεριφορά του είναι... υπάρχουν οι δυσκολίες αυτές σε διαφορετικά πλαίσια, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, δηλαδή δεν μπορούμε ξαφνικά ένα παιδί το οποίο παρουσιάζει κάποιες
αιμονικές ή στερεοτυπικές συμπεριφορές σε ένα περιβάλλον, αλλά δεν το παρουσιάζει σε άλλο, να πούμε ότι α, πάμε για διάγνωση, πρέπει να το δούμε το παιδί σε διαφορετικά πλαίσια. Και τότε άρα εσύ ως εκπαιδευτική ψυχολόγος παίρνεις το ιστορικό του παιδιού και της οικογένειας και κάνεις μια ψυχολογική αξιολόγηση του παιδιού. Λεπτομερή. Και αν, μια λεπτομερή ψυχολογική αξιολόγηση του παιδιού και αν υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή διάγνωση, τότε παραπέμπεις το παιδί, τους γονείς δηλαδή να πάρουν το παιδί, σε κάποιον ειδικό παιδοψυχίατρο ή κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας ή αναπτυξιολόγο που να είναι διαπιστευμένο στα επίσημα τεστ για διάγνωση. Ναι. Ακριβώς αυτή η λέξη. Εμείς μπορούμε και εμείς να κάνουμε διάγνωση, απλά πρέπει να έχουμε μια ειδική άδεια. Ναι, γι' αυτό. Δηλαδή πρέπει να εκπαιδευτεί κάποιος, να πάρει την ειδική άδεια κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμένα με αφορά πάρα πολύ το κομμάτι. Η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου έχει αυτή τη διαπίστωση που μπορεί να κάνει διαγνώσεις. Ναι. Εσύ όμως ως εκπαιδευτική ψυχολόγος δουλεύεις πολύ και ουσιαστικά με τη θεραπευτική παρέμβαση. Ακριβώς. Με την ουσιαστική... Πρώιμη παρέμβαση. Πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση. Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια, είναι η πρώιμη παρέμβαση. Όσο πιο έγκαιρα δούμε τις δυσκολίες και όσο πιο έγκαιρα παρέμβουμε, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε. Και μπορώ να πω εδώ κάποια παραδείγματα. Έχω πάρα πολλές περιπτώσεις που οι γονείς με παιδιά 2,5-3 ετών, είδαμε τις δυσκολίες, κάναμε κάποιες παρεμβάσεις, έτσι, δουλίτσα πάνω στο θέμα της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης. Αλλά ας πω λίγο, γιατί θα πάω πίσω στην ερώτησή σου. Ξέρω, ξεκίνησα, αλλά είναι τόσο υπάρχει πολυπλοκότητα στον αυτισμό, γι' αυτό θέλω λίγο να πω κάποια πράγματα, ήθελα να κάνω έτσι μια εισαγωγή, αλλά να πούμε ότι ένα παιδάκι όταν τον πρώτο χρόνο, έτσι τώρα θα μιλήσουμε για κάποιες περιπτώσεις οι οποίες είναι στο low end of the spectrum, έτσι. Όχι απαραίτητα βέβαια, όχι απαραίτητα, αλλά να δούμε κάποια σημάδια. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε τον πρώτο χρόνο που είναι η μαμά, έτσι με το μωράκι της, είναι η βλεμματική επαφή. Ανταποκρίνεται στη βλεμματική επαφή της μαμάς. Ανταποκρίνεται στο χαμόγελό της. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Επίσης, δείχνει με το δαχτυλάκι. Μέχρι τον πρώτο χρόνο δείχνει με το δάχτυλο. Ακολουθεί όταν η μαμά δείχνει ένα αντικείμενο. Ακολουθεί, τη βλέπει. Κάνει οπτική ακολουθία. Δείχνει το αντικείμενο. Ανταποκρίνεται σε αυτό. Μοιράζεται. Εδώ κοιτάμε και την προσοχή. Μοιράζεται την προσοχή και το ενδιαφέρον του ή είναι απλά απομονωμένο στα παιχνιδάκια του, χωρίς να δείχνει κανένα ενδιαφέρον να δείξει τη χαρά του, ξέρεις, το συναίσθημά του όσο στη μανούλα. Δηλαδή, πατάει, ξέρω εγώ, ένα κουμπάκι από ένα μουσικό παιχνίδι. Ξέρεις, αυτά τα που είχαν τα παιδάκια μας μωρά, πατάει το κουμπάκι. Λένε, αχ, κοιτάει τη μαμά να μοιραστεί αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι όλα έτσι λεπτομέρειες που πρέπει. Ακολουθεί εντολές, καταλαβαίνει. Φέρε μου τα παπούτσια σου, φέρε μου την μπάλα σου, φέρε μου την τσάντα σου, ακολουθεί, τις κατανοεί. Γενικά να δείχνει μία εκδήλωση, έτσι ένα ενδιαφέρον, μία πρόθεση να επικοινωνήσει με τους άλλους. Μετά κοιτάμε και τα κομμάτια του λόγου φυσικά και εγώ συνεργάζομαι εδώ και με λογοθεραπευτές και με εργοθεραπευτές, να δούμε πώς εξελίσσει το λόγος. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, αν το παιδί μέχρι τα 2,5 λέει κάποιες λεξούλες, λέει αρκετές λεξούλες, δεν θα μπω στα παλιά τα 50-100 λέξεις, δεν θα μπω εκεί, γιατί κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά που δεν μίσαν και ξαφνικά τα είπαν όλα στα 3. Οπότε, εδώ δεν θα πρέπει να βάζουμε ταμπέλες. Γιατί αλλάζουν, αλλάζει συνεχώς η έρευνα, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν και στον αυτισμό αλλάζουν. Και πιστεύω ότι και το συζητούσα και με μια συνάδελφο λογοθεραπεύτρια, ότι πλέον δεν είμαστε στο παλιό. Τα παιδιά αργούν να μιλήσουν. Δεν μιλούν, όπως λέγαμε, αρχίζει να λέει λεξούλες 1-1,5 ετών. Αργούν λίγο περισσότερο τώρα. Και πρέπει να δούμε λίγο ερευνητικά και τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Υπάρχει καλή επικοινωνία στο σπίτι? Πώς είναι η σχέση
οι γονείς είναι αγχωμένοι, έχουν περάσει οι γονείς κάποια δύσκολη κατάσταση, ίσως τραυματική για αυτούς, η μαμά πώς είναι, ο παπάς πώς είναι, η σχέση του ζευγαριού πώς είναι, όλα αυτά. Ίσως είναι παράγοντες που θα πρέπει να τους δούμε λίγο περισσότερο όσον αφορά την εξέλιξη του λόγου και της επικοινωνίας στα παιδιά. Όλα αυτά τα κοιτάμε. Εκεί 12 με 18 μηνών είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό στάδιο για να δούμε αν το παιδί ακολουθεί εντολές, αν μας μιμείται, αν χαιρετάει, αν ανταποκρίνεται στο συμβολικό παιχνίδι, για παράδειγμα. Κάνει συμβολικό παιχνίδι. Όλα αυτά τα κοιτάμε. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές, αλλά δεν θέλω τώρα να οι γονείς να πούνε «Ωχ, το παιδί μου δεν κάνει αυτό» και να ανησυχήσουν και να... Όχι, όχι. Κάποιες πρώιμες ενδείξεις, δεν είναι αποδείξεις. Είναι ακριβώς. Ενδείξεις. Είναι ενδείξεις και αν οι γονείς ανησυχήσουν. Εγώ αυτό που προτείνω πάρα πολύ είναι να έχουν ένα ωραιότατο ημερολόγιο. Πες μας γι' αυτό. Και να γράφουν στο ημερολόγιο. Είδα αυτό σήμερα. Πώς κάνεις, ξέρεις... θυμάμαι εγώ για τα δικά μου τα παιδιά, είχα φτιάξει ένα ημερολόγιο εξέλιξης. Έκανε αυτό την ταινία. Έτσι θα κάνει και η μαμά τώρα. Φαντάζομαι το κάνουν αρκετές μανούλες. Να δουν λίγο την εξέλιξη. Αν δουν κάποιες δυσκολίες που τους ανησυχούν, να το παρατηρήσουν όχι μόνο μες στο σπίτι, αλλά να ρωτήσουν και το σχολείο, τον παιδικό σταθμό. Τι βλέπετε εσείς? Βλέπετε κάτι παρόμοιο? Να το σημειώνει. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν έχει να χάσει τίποτα ένας γονιός που θα πάει το παιδί του σε έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο, έστω και προληπτικά. Τίποτα δεν έχει να χάσει, μόνο να κερδίσει έχει. Δηλαδή, ακόμη και αν κάποιος επισκεφτεί έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο και κάνουν κάποιες συναντήσεις με τους γονείς, με το παιδάκι, και ο παιδοψυχολόγος πει, ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος, με όσα βλέπω και όσα παρατηρώ και αξιολογώντας αυτό το παιδί, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ήδη η εμπειρία της επαφής με τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο και των γονιών και του παιδιού θα είναι μια χρήσιμη και επικοδομητική εμπειρία που θα βοηθήσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι κακό να πάει το παιδί στον εκπαιδευτικό ψυχολόγο. Δεν είναι κάτι που θα το στιγματίσει ή κάτι που σημαίνει «Α, πήγαμε στον εκπαιδευτικό ψυχολόγο, άρα το παιδί μας έχει πρόβλημα». Όχι. Εγώ θεωρώ, ξαναλέω, θεωρώ ότι θα έπρεπε όλοι να είχαμε τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο, τον οποίο να συμβολευόμαστε σε ταχτά χρονικά διαστήματα, αν μη τι άλλο για να καλυτερεύουμε τον τρόπο με τον οποίο είμαστε γονείς, τα parenting skills μας, τις γονεϊκές μας ικανότητες. Ακριβώς. Άρα δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Τίποτα. Τίποτα απολύτως, μόνο να κερδίσουμε. Δηλαδή... συζήτηση, είναι μια συζήτηση που θα γίνει. Και θα είναι και πολύ παραγωγική. Ακριβώς. Δηλαδή, μέσα στα 50 λεπτά περίπου που διαρκεί μια συνεδρία με έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο, που μπορεί να γίνεται και μέσω διαδικτύου, όπως μιλάμε εμείς τώρα μέσω Zoom, μπορεί να είναι μέσω Zoom, μέσω Skype κλπ. Θα βρει την ευκαιρία ο γονιός να ρωτήσει κι άλλη ερώτηση, κι άλλη ερώτηση, κι άλλη απορία, να απαντήσει ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος, να γίνει ένας επικοδομητικός διάλογος και να εμπλουτιστεί η γονεϊκότητα μέσα από αυτή την εμπειρία. Που είναι κρίμα που κάτι τέτοιο δεν ήταν διαθέσιμο στους γονείς πριν 30-40 χρόνια. Ναι. Ενώ ναι. Σήμερα έχουμε. Και να είναι ο γονές, να μην φοβάται να... Γιατί καμιά φορά, ξέρεις, είναι και το θέμα της αποδοχής. Θέλει χρόνο, δηλαδή, ο γονές. Αν υπάρχει το παιδί, έχει κάποιες δυσκολίες και δυσκολεύεται ο ίδιος με το παιδί, ας πάει να μιλήσει, γιατί θα τον βοηθήσει. Φαντάζομαι, να Φαντάζομαι, Χαΐδο μου, ότι εσύ... ναι. Όταν έχεις αυτές τις συναντήσεις με τους γονείς και τα παιδιά, έχεις υπόψη σου και είναι κάτι που το δουλεύεις στο κομμάτι αυτό της αποδοχής. Πάρα δηλαδή πολύ. Ότι θέλει το χρόνο του ένας γονιός να παραδεχτεί, να αποδεχτεί ότι έχει μια νευροδιαφορετικότητα το παιδί μου, να διώξει την ενοχή, γιατί μας έχουν μάθει να νιώθουμε ενοχές, ότι εγώ φταίω που το παιδί μου... Ναι, βοηθάω το γονέα να δει το παιδί του όχι μέσα από τα γυαλιά του αυτισμού. Ακριβώς. Εκείνη το πρόβλημα. Όταν επικεντρώμαστε, αχ, αυτισμός, αγχωνόμαστε αμέσως, κατάλαβες τι, αμάν, τι θα κάνω, αυτισμός. Προσπαθώ να δει το παιδί του ως ένα παιδί που έχει τη δική του προσωπικότητα. Σκέφτεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Αντιδράει κάπως διαφορετικά. Τι μπορώ να κάνω για να τον βοηθήσω? Δεν φταίει ο γονιός. Το άλλο κομμάτι της παρέμβασης είναι άλλο κομμάτι. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι υπήρχαν παλιά κάποιες εξαιρετικά επικίνδυνες θεωρίες. Μιλάμε τώρα πριν 30-40 χρόνια. Εξαιρετικά επικίνδυνες. Εξαιρετικά. Που μιλούσαν
λανθασμένα και επικίνδυνα για την ψυχρή μητέρα η οποία γεννούσε αυτιστικά παιδιά. Ήμουνα φοιτήτρια Χάιδο στο 4ο έτος, ήμουνα έγκυος στο Λάζαρο και μετακόμισα. Έμενα σε μια πολυκατοικία που στον επάνω όροφο έμενε ένα παιδί που, όπως έμαθα αργότερα, ήταν διαγνωσμένο με αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας. Και κάνε φασαρία πολύ συχνά αυτό το παιδί. Εγώ ήμουνα μικρή, ανόητη, ηλίθια φοιτήτρια. Και είχα ακούσει αυτές τις θεωρίες, που τις κριτήκαραν βεβαίως, αλλά τις είχαμε στο μυαλό. Σε κάποια φάση πήγα να χτυπήσω την πόρτα του επάνω ρόφου για να πω ότι είμαι φοιτήτρια, ότι διαβάζω, ότι είμαι και έγκυος και με ενοχλεί ο θόρυβος. Και γνώρισα τη μητέρα του, η οποία ήταν μία από τις γλυκύτερες γυναίκες που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου, από τις πιο γλυκές, εκφραστικές, ενσυναισθητικές γυναίκες. Καθίσαμε και πήγαμε καφέ και μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα. Και εκεί είδα στην πράξη πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι εντελώς λαθασμένες θεωρίες που υπήρχαν παλαιότερα, ότι η προσωπικότητα της μάνας παίζει ρόλο στο να έχει το παιδί αυτισμό. Πραγματικά, εγώ εκείνη τη μέρα, επειδή ήμουν μωρό, ήμουν 21-22 ετών, έλεγα: μακάρι και η μάνα μου να είναι τόσο γλυκιά όπως αυτή τη γυναίκα. Και όμως αυτή, τόσο γλυκιά μητέρα και τόσο υπομονετική και καλή γυναίκα, έτυχε να γεννήσει ένα παιδί το οποίο να βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού χαμηλής λειτουργικότητας. Γι' αυτό λέω, είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τους γονείς να μην νιώθουν καθόλου ενοχές και καθόλου στίγμα ότι έκανες κάτι λάθος και το παιδί σου έχει μια προδιαφορετικότητα. Ακριβώς. Τεράστιες ενοχές και είναι μια θεωρία που πλέον εντάξει. Εννοείται, έχει καταρριφθεί πλήρως. Αλλά ήταν μια εποχή που σχημάτιζε απόψεις. Τώρα ο κόσμος είναι πολύ πιο ενημερωμένος. Οι γονείς είναι πολύ πιο ενημερωμένοι και χαίρομαι που γίνονται συνέχεια έτσι έρευνες και καινούργια. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως που τελικά πολλές από τις έρευνες που έγιναν παλιά αρχίζουν τώρα οι νέοι έρευνες και απορρίπτουν τις παλιές. Με λίγα λόγια, σαν να μας λένε ότι παιδιά, εδώ έχουμε νευροδιαφορετικότητα. Δεν γίνεται να λέμε συγκεκριμένα ότι αυτό το άτομο ανήκει και έχει πληρεί όλα αυτά τα κριτήρια. Γιατί δεν τα πληρεί όλα πολλές φορές. Εκεί είναι η πολυπλοκότητα. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι τα παιδιά αργούν να διαγνωστούν όταν το παιδί, για παράδειγμα, έχει λόγο και επικοινωνεί. Και επικοινωνεί πάρα πολύ καλά και είναι ένα έξυπνο παιδί. Αλλά ξαφνικά φτάνει στην ηλικία των 8-9 ετών. Εκεί αρχίζουν και δυσκολεύεται να αλληλεπιδράσει, είναι πιο πολύ μόνο του, απομονωμένο, δεν μπορεί να μοιραστεί τα ενδιαφέροντά του με τους άλλους, νιώθει ότι οι άλλοι το απορρίπτουν, δεν καταλαβαίνει ότι οι άλλοι δεν το κάνουν απαραίτητα. Δεν μπορεί να καταλάβει τους κοινωνικούς κώδικες. Πες μας λίγο γι' αυτό, σε παρακαλώ. Πες μας λίγο γι' αυτό. Εξήγησε μας λίγο πώς τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και γενικότερα τα άτομα με αυτισμό βιώνουν τα συναισθήματα. Τα αναγνωρίζουν τα παιδιά αυτά τα συναισθήματα και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι να αντιμετωπίσουν τα αρνητικά συναισθήματα. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε εδώ ότι και πάλι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις και εξαρτάται από το δυναμικό του παιδιού. Τα παιδιά πιο υψηλής λειτουργικότητας έχουν συναισθήματα. Δεν μπορώ να ακούω ότι έχουν αυτά τα παιδιά, φυσικά και έχουν. Εννοείται ότι έχουν. Και φυσικά είναι και πολύ ευαίσθητα και έχουν υψηλό άγχος, έτσι, υψηλό άγχος γιατί προσπαθούν να κατανοήσουν έναν χαοτικό κόσμο στο σχολείο. Για αυτούς ο κόσμος εκεί είναι χαοτικός. Προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται και μέσα στην τάξη αλλά και με τις παρέες έξω. Δεν ξέρουν πολλές φορές ότι πρέπει να πούν, πώς να πούν κάποια πράγματα. Μπορεί να πούνε κάτι γι' αυτό, να στεναχωρήσει κάποιον άλλον, να μην το κατανοήσουν αυτό. Χαϊδό μου να διακόψω λίγο. Υπάρχουν δύο στάδια στον κάθε άνθρωπο. Το ένα είναι της αυτοσυνείδησης, να συνειδητοποιώ εγώ προσωπικά τι συναίσθημα βιώνω αυτή τη στιγμή. Και το άλλο το στάδιο είναι της ενσυναίσθησης ή της συνειδητοποίησης των συναισθημάτων των άλλων. Δεν υπάρχει ζωντανός οργανισμός που να μην έχει συναισθήματα. Όχι μόνο οι άνθρωποι. Ακριβώς. Τα ζώα έχουν συναισθήματα. Δηλαδή εννοείται ότι οποιοδήποτε άνθρωπος
σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεται, έχει συναισθήματα. Σε οποιαδήποτε ηλικία, σε οποιαδήποτε κατάσταση, έχει συναισθήματα. Το θέμα είναι που μπερδεύει πάρα πολλές φορές τους ανθρώπους που δεν είναι ενήμεροι, δεν είναι ενήμεροι για την νευροδιαφορετικότητα, ότι τα παιδιά τα οποία είναι νευροδιαφορετικά μπορεί να μην μπορούν να επεξεργαστούν τα συναισθήματα τα δικά τους και των άλλων με έναν τρόπο παρόμοιο με αυτό που τα επεξεργαζόμαστε εμείς. Και άρα μπορεί να μην μπορούν, μπορεί λέω, γιατί είπες ο καθένας είναι ξεχωριστός, ο καθένας βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο είτε θεραπείας, είτε παρέμβασης, είτε διάγνωσης, μπορεί να μην μπορούν να αντιληφθούν, για παράδειγμα, ότι έχουν στενοχωρήσει έναν άνθρωπο και γιατί τον έχουν στενοχωρήσει. Ακριβώς. Γιατί είναι πιο πολύ σκέφτονται με βάση το τι ικανοποιεί τα ίδια. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, πολλές φορές προσπαθούν, να πω παραδείγματα, τώρα εδώ είναι πολλά. Ένα πρόσφατο, κανένα. Είναι βοηθητικά τα παραδείγματα. Ναι, ένα πρόσφατο που είχα, φυσικά και είναι βοηθητικά, είναι ότι είχα ένα παιδάκι ηλικίας 10 ετών, το οποίο πραγματικά στα διαλύματα, είχε μεγάλη δυσκολία να κατανοήσει ότι ένα παιδάκι φεύγει από δίπλα του για να πάει να παίξει με κάποιο άλλο. Δεν μπορούσε να το αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Το ένιωθε ως εγκατάλειψη, ίσως. Ως εγκατάλειψη. Αγχωνόταν, με αποτέλεσμα μετά να είχε ξεσπάσματα, θυμού, τα οποία τα μετέφερε μέσα στην τάξη. Αλλά δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει. Νόμιζε ότι το κάνει μέσα στην τάξη γιατί δεν του άρεσε, ξέρω εγώ, το συγκεκριμένο μάθημα. Αλλά αυτό μετέφερε το βίωμά του από το διάλειμμα μέσα στην τάξη. Επίσης, άλλο παράδειγμα, η ανάγκη για τελειότητα. Δηλαδή στο διάλειμμα ένα παιδί παίζει με ένα άλλο και ήθελα να κάνουν ένα παιχνίδι, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ συγκεκριμένα, βάζανε πράγματα στη σειρά και επειδή κάποιο παιδάκι άλλο πήγε και τα άλλαξε, αυτό δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτή την ανάγκη. Αναστατώθηκε υπερβολικά. Αναστατώθηκε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το συνέστημα. Η ανάγκη για οργάνωση, η ανάγκη να, οι ρουτίνες να είναι συγκεκριμένες, να έχω όλα αυτά φέρνουν αναστάτωση συναισθηματική, δημιουργούν υψηλό άγχος. Όλα πρέπει να είναι πάρα πολύ, κάποιες φορές δομημένα, κάποιες φορές ή μη δομημένα, ανάλογα με το επίπεδο λειτουργικότητας του παιδιού. Όσο πολλές φορές αυτό που βλέπω εγώ σύμφωνα με την εμπειρία μου είναι ότι όσο πιο χαμηλά είναι τα παιδιά σε λειτουργικότητα, σε γνωστικό και αντιληπτικό επίπεδο, τόσο μεγαλύτερες δυσκολίες έχουν στην εκφράζεται, μάλλον ο τρόπος που εκφράζουν τα συναισθήματά τους και αλληλεπιδρούν, είναι διαφορετικός και δυσνόητος για τους άλλους. Αυτό. Έχουν όμως πολλές συναισθήματα, δεν είναι ανέσθητα αυτά τα παιδιά. Το νιώθουν όταν τους απορρίπτουμε. Το νιώθουν όταν έχουμε αρνητικότητα απέναντί τους. Εδώ πολλές φορές μπορεί να παρερμηνεύσουν μια συμπεριφορά που δεν είναι αρνητική ως αρνητική, πόσο μάλλον να αντιληφθούν, το νιώθουν ότι υπάρχει αρνητικότητα. Δεν είναι ανέσθητη. Η έλλειψη ενσυναίσθησης γνωστικής δεν σημαίνει αναισθησία. Ακριβώς. Εδώ ότι δεν είναι, ότι είναι ένα πρόσωπο που δεν τον νοιάζει τίποτα και περνάει ο άλλος από δίπλα του και δεν ασχολείται. Όχι, μπορεί να είναι εξαιρετικά ευαίσθητο πρόσωπο, να στενοχωριέται εύκολα, να αγχώνεται εύκολα, να δυσκολεύεται να διαχειριστεί το άγχος και τη στενοχώρια, αλλά λόγω νευροδιαφορετικότητας ίσως να μην μπορεί να αντιληφθεί τους άλλους που εκφράζουν ή βιώνουν με διαφορετικό τρόπο. Έχει να κάνει με τη γνωστική ενσυναίσθηση και με την κινητική ενσυναίσθηση. Κινεσθητική ενσυναίσθηση. Δηλαδή να μπορούν να καταλάβουν και τη γλώσσα του σώματος, πως πολλές φορές δεν τα αναγνωρίζουν αυτά και θέλουν λίγο βοήθεια σε αυτό το πράγμα. Έτσι, στην αναγνώριση των συναισθημάτων. Ή μπορεί να τα αναγνωρίζουν τα συναισθήματα, αλλά να μην μπορούν να τα εκφράσουν. Να μην βρίσκουν τις λέξεις. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύπλοκο. Δηλαδή, κάθε παιδί έχει τη δική του μοναδική προσωπικότητα. Άλλα παιδιά μπορεί να έχουν δυσκολία, παράδειγμα, στις αφαιρετικές έννοιες. Έτσι. Τι σημαίνει ζήλια, που είναι λίγο μια. Αυτά πρέπει να τα εξηγούμε με παραδείγματα. Τι σημαίνει απόρριψη, απογοήτευση. Όλα αυτά τα εξηγούμε
μέσα και από εικόνες, αλλά και μέσα από συνθήκες παιχνιδιού. Έτσι, μέσα από πραγματικές καταστάσεις, δηλαδή μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Μιλάς τώρα για τη θεραπευτική παρέμβαση που κάνετε εσείς την πρώην. Έχουμε μιλήσει για κάποιες πρώιμες ενδείξεις που καλή ιδέα θα ήταν να τις δούμε με έναν ειδικό εκπαιδευτικό ψυχολόγο, για κάποια ίσως συμπτώματα. Τι κάνει συνήθως ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος όπως εσύ όταν έρθει σε επαφή με μια οικογένεια που έχει ένα παιδί το οποίο με βάση τη δική σου ψυχολογική αξιολόγηση μπορεί να καταταχθεί στο φάσμα του αυτισμού? Πώς γίνεται η έγκαιρη παρέμβαση, η πρώιμη παρέμβαση αυτή για την οποία μιλούμε? Ναι. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Εκτός από τη συμβουλευτική που κάνω πάνω σε θέματα επικοινωνίας, δηλαδή πώς να βελτιωθεί η επικοινωνία με πρακτικές συμβουλές, έτσι, πρακτικά tips, με παιχνίδια κτλ. Κάνω και μία άλλη μέθοδο που λέγεται Video Interactive Guidance. Λοιπόν, είναι πολύ διαδεδομένη εδώ, είναι μία διαδραστική διαδικασία. Ο γονέας πρέπει φυσικά να συμφωνήσει αφού του εξηγήσω τις βασικές αρχές αυτής της μεθόδους. Είναι πολύ διαδεδομένη εδώ στην Αγγλία, έχει τρομερά αποτελέσματα. Το κάνουν σε νέες μαμάδες με μωρά, ξεκινάς από μωρό και μπορείς να φτάσεις μέχρι και την ηλικία των 5 ετών και παραπάνω, όταν υπάρχουν ξεσπάσματα θυμού, όταν η μαμά δυσκολεύεται να, στην επικοινωνία της με το παιδί. Εγώ κάνω το λεγόμενο Video Interactive Guidance, είμαι Video VIG θα το έλεγα, Practitioner. Οι βασικές αρχές αυτής της μεθόδου είναι η ενίσχυση, έτσι, της επικοινωνίας, δηλαδή να ενισχυθεί η προσοχή, εστιασμένη προσοχή, το joint attention, να μπορεί η μαμά μέσα από αυτή τη μέθοδο να δίνει χώρο και χρόνο στο παιδί να αναλάβει πρωτοβουλίες. Η μαμά μαθαίνει μέσα από αυτή τη μέθοδο και εκπαιδεύεται σιγά σιγά να λαμβάνει τις πρωτοβουλίες, να είναι δηλαδή αυτό που λέμε receptive, να κάνει reflect. Ξέρεις, όλοι οι γονείς όταν γίναμε γονείς, είναι ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται. Είναι πολλές οι δυσκολίες, πολλές οι προκλήσεις. Και νομίζω ότι και μέσα από αυτή τη μέθοδο γινόμαστε καλύτεροι και προσπαθούμε να αποβάλουμε και κάποια βιώματά μας εμείς. Όπως εμείς μεγαλώσαμε. Ξέρεις, αν μεγαλώσαμε μέσα σε μια οικογένεια στην οποία πάντοτε κάποιος προσπαθούσε, ξέρεις, δεν μας άκουγαν, δεν εισακουγόμασταν, δεν εισακουγόταν οι ανάγκες μας, νομίζω ότι μέσα από αυτή τη μέθοδο είναι μαγική. Είναι πραγματικά, βλέπεις τρομερή πρόοδο στο θέμα της επικοινωνίας, της βλεμματικής επαφής, της μη λεκτικής επικοινωνίας. Η μαμά μαθαίνει να πιάνει, ξέρεις, τα μηνύματα, τι θέλει να μου πει το παιδί εδώ. Μειώνονται τα ξεσπάσματα. Είναι πάρα πολύ καλή μέθοδος. Ερευνητικά κιόλας έχει αποτελέσματα. Και κάνω αυτό και φυσικά δουλεύω και στο θέμα αν το παιδί είναι μεγαλύτερο και πηγαίνει σε παιδικό σταθμό, δουλεύω και το θέμα, ξέρεις, δουλεύω και με το σχολείο και κάνουμε προγράμματα εκεί. Εκεί είναι διαφορετικά τα προγράμματα. Ξεκινάμε από την τάξη, το πού να κάθεται το παιδί, το πώς να κάθεται, τι υλικά να έχει μαζί του, πώς να το αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, τι γλώσσα να χρησιμοποιούν, ο τρόπος προσέγγισης είναι πολύ σημαντικός. Είναι πάρα πολλά. Κάνουμε κοινωνικές, εγώ βοηθάω και στο να δημιουργηθούν γκρουπ κοινωνικών δεξιοτήτων, γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού, σεμινάρια, συνεργαζόμαστε με τους γονείς, κάνω και για τους γονείς ένα πρόγραμμα, είναι το Signet-based, τον λέω εγώ, γιατί έχει κάποια στοιχεία από το Signet, αλλά εγώ το έχω εξελίξει λίγο, γιατί έχω βάλει μέσα και στοιχεία της υψηλής λειτουργικότητας, έτσι. Είναι αρκετά τα προγράμματα και είναι πάντοτε προσωποκεντρική προσέγγιση. Δεν είναι όλα τα προγράμματα
δεν ταιριάζουν σε όλα τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν συμπεριφορικού. Είναι tailored. Δηλαδή ναι, είναι κόβεται tailored. Και ράβεται το πρόγραμμα πάνω στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι όλα τα προγράμματα για όλα τα παιδιά. Για παράδειγμα, το Teach και το PEX δεν ταιριάζει σε όλα τα παιδιά και δεν θα ανταποκριθούν όλα τα παιδιά. Και θεωρώ ότι είναι και πολύ ρομποτικό το Teach και το PEX. Συγγνώμη που θα πω τη γνώμη μου, αλλά εγώ... Ναι, βεβαίως, δικαιούσε να έχεις γνώμη και είναι και πολύ παλιά προγράμματα αυτά. Το Teach ειδικά, εγώ θυμάμαι να εφαρμόζεται προ-30 ετίας, για παράδειγμα. Δεν ταιριάζει και το βλέπω όλο και συχνότερα αυτό ότι δεν ταιριάζει και ότι είναι πολύ καλό να γίνεται συνδυασμός. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ένα παιδί δεν ανταποκρίνεται στο PEX σε όλες τις καταστάσεις μέσα στο σχολείο, σε διαφορετικές καταστάσεις διδασκαλίας, θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε μόνο εκεί που ανταποκρίνεται. Για παράδειγμα, μπορεί ένα παιδάκι να ανταποκρίνεται στο PEX κατά τη διάρκεια του snack time. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το εφαρμόσουμε και σε όλες τις άλλες καταστάσεις μέσα στο σχολείο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αυτό το πρόγραμμα πόσο διαρκεί αυτό το πρόγραμμα? Αυτό το Video Interactive Guidance. Ναι. Εξαρτάται πάντα γιατί υπάρχουν στόχοι σε αυτό το πρόγραμμα. Ξεκινάμε το πρώτο, μετά κοιτάμε μαζί με τη μαμά ή και τον μπαμπά ακόμα. Γίνεται και με τους εκπαιδευτικούς, έχω να σου πω, το Video Interactive Guidance. Δεν γίνεται μόνο με τους γονείς, γίνεται και με τους εκπαιδευτικούς. Και εξαρτάται, μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 3 session. Εξαρτάται τους στόχους που βάζουμε κάθε φορά και ποια είναι αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητας και του παιδιού και της μαμάς και της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους που θέλουμε να βελτιώσουμε. Okay. Εξαρτάται. Πάντως είναι ένα από τα πιο δημιουργικά πράγματα που έχω κάνει. Είναι πολύ προσωποκεντρικό. Έχει να κάνει με τη σχέση, με τα συναισθήματα. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό πρόγραμμα αυτό. Μέθοδος. Είναι πηγή έμπνευσης και δημιουργίας τα παιδιά που έχουν τέτοιες δυσκολίες. Έχουν νευροδιαφορετικότητα. Είναι πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Και όπως είπε και η Dr. Temple Grunting, που η ίδια... στην πορεία της ζωής της διαγνώστηκε με αυτισμό και μάλιστα δεν μιλούσε και μέχρι τα 3. Και εμφάνισε κάποιες εξαιρετικές ικανότητες αργότερα και είναι τώρα καθηγήτρια πανεπιστημίου. Wow. Είπε ότι «The world needs all kinds of minds». Ακριβώς. Έτσι, δεν χρειάζεται διαφορετικά μυαλά και βλέπουμε ότι τα μεγαλύτερα μυαλά, αυτά που έχουν παρουσιάσει όλοι και τα software που βλέπουμε τώρα... Και στη μουσική βλέπουμε ότι όλα αυτά τα νέα υπάρχει μία νευροδιαφορετικότητα. Ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης και προσέγγισης των πραγμάτων. Μάλιστα. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο, γιατί ξέρω ότι έχεις έρθει σε επαφή και έχεις γνωρίσει μερικά από τα μεγάλα ονόματα στον χώρο του αυτισμού στην αγγλόφωνη, στην Αγγλία και στην Αυστραλία νομίζω. Θες να μας πεις λίγο για αυτούς που έχεις γνωρίσει και λίγο για το έργο τους? Ναι, ο Dr. Tony Atwood τον έχω γνωρίσει, εξαιρετικός. Ο γιος του έχει αυτισμό, έχει τεράστια εμπειρία, έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες. Αυτή τη στιγμή νομίζω βρίσκεται στην Αυστραλία. Ναι, εκεί μένει και συνεργάζεται με μία άλλη κλινική ψυχολόγο εκεί. Αν με συγχωρήσετε, δεν θυμάμαι το όνομα. Δεν έχει σημασία το όνομα. Μου είχε πει όταν συνομιλούσαμε μεταξύ μας για κάποια πολύ ελπιδοφόρα συμπεράσματα που είχε βγάλει σε πρόσφατες του έρευνες, ο συγκεκριμένος. Ναι, είπε ότι ένα 15% των ατόμων που λαμβάνουν διάγνωση υψηλής λειτουργικότητας, Asperger, μπορεί αργότερα στην πορεία της ζωής τους, αν γίνει έγκαιρα έτσι, η διάγνωση, να μην την έχουν πια, να μην πληρούν δηλαδή όλα τα κριτήρια, εφόσον γίνει ένα pre and post assessment. Άρα έχει εντοπίσει ότι η έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα τόσο ουσιαστικά, ώστε να ανατραπεί η διάγνωση σε ένα 10 με 15% των περιπτώσεων. Των περιπτώσεων υψηλής, έτσι. Υψηλής λειτουργικότητας, ναι. Πάντα κοιτάμε το δυναμικό, το δυναμικό του παιδιού. Και εγώ αυτό που συνήθως βλέπω, έτσι για να το πω λίγο πιο τώρα επαγγελματικά,
βλέπω, για παράδειγμα, ο Μπάρον Κοέν έχει μία συγκεκριμένη checklist, όπου εκεί βλέπεις λίγο εκεί το κοινωνικό συναισθηματικό, ακαμψία σκέψης, επαναληπτικές συμπεριφορές, και βλέπουμε ότι όσο πιο υψηλό είναι εκεί το σκορ και μετά σε συνδυασμό με κάποια γνωστική αντίληψη που κάνω εγώ τεστ, IQ τεστ θα το έλεγα, αλλά δεν το κάνω ολόκληρο, κάνω κάποια κομμάτια, αν υπάρχει μια άνηση, έτσι, ένα uneven profile, βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει, σε συνδυασμό αυτά τα δύο, βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει μια δυσκολία ως στο social interaction και τα συναισθήματα. Αυτά. Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές. Άρα εσύ είσαι αισιόδοξη για το ότι τα παιδιά με νευροδιαφορετικότητα μπορούν να βοηθηθούν ουσιαστικά. Μπορούν, ναι. Ώστε μπορούν να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και να αναπτύξουν δεξιότητες. Ναι, παλιότερα και θα θεωρούσαν πως δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν. Για να γίνει αυτό όμως, για να γίνει αυτό και η έγκαιρη φυσικά έτσι, αξιολόγηση και παρέμβαση είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά πρέπει και ο κόσμος γύρω τους να έχει μια διαφορετική οπτική απέναντι στα πράγματα. Να είναι θετικός. Είναι, όπως είπε ο Dr. Miller, a double empathy problem. Όλοι σε αυτόν τον κόσμο των ενώμενων φέρουμε διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικό τρόπο που σκεφτόμαστε, διαφορετικά, και πρέπει να έχουμε έμπαθη, έτσι, ενσυναίσθηση και από τις δύο πλευρές. Και περισσότερη συνέστηση έχουμε ευθύνη να έχουμε οι μεγαλύτεροι, οι ενήλικες. Ακριβώς. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Πάρα πολλές και διαφορετικές. Και πρέπει να είσαι και δημιουργικός, έτσι. Νομίζω η δημιουργικότητα είναι ένα στοιχείο. Δηλαδή δεν είναι όλα by the book. Πολλές φορές, ας πούμε, λέμε, το που συζητάω έτσι και με εκπαιδευτικούς και με γονείς, λέμε, μα δεν γίνεται, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό. Ναι, αλλά μη γινόμαστε εμείς άκαμπτοι. Κατάλαβες. Ναι. Η ευληγησία σκέψης είναι σημαντική και η δημιουργικότητα. Και δυστυχώς, εδώ θέλω να πω, κάποιος έχει μιλήσει, τώρα εδώ προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του, έχει μιλήσει για τη δημιουργικότητα και ότι αυτά τα παιδιά έχουν τόσα πολλά έχουν special interest. Ειδικά ενδιαφέροντα. Ένα ενδιαφέροντα τα οποία αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε μέσα στο σχολείο, να εξελίσσονται πάνω σε τέτοια κομμάτια. Δηλαδή το αναλυτικό πρόγραμμα, όπως είναι από το 19ο αιώνα και μετά, είναι πάρα πολύ okay. Γλώσσα, μαθηματικά, βάζουμε λίγο στον πάτο τις τέχνες, ξέρεις, κάποια πράγματα που θα πρέπει να τα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο, έτσι, για να βγουν τα ταλέντα. Ακριβώς. Στην επιφάνεια. Άρα θεωρείς ότι μπορεί να δουλέψουμε με αυτά τα παιδιά με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ψυχολόγου και να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να λάμψουν και να βγάλουν τα δικά τους χαρίσματα προς τα έξω. Ακριβώς. Έλεγε ένα παράδειγμα ο συγκεκριμένος καθηγητής ότι είχε πάει στο γραφείο του η μαμά με ένα κορίτσι το οποίο δεν σταματούσε να κουνιέται. Η μαμά νόμιζε ότι είχε ADHD. Μάλιστα. Και αυτό είναι μία, θέλω να πω και εδώ είναι ένα άλλο κομμάτι του ADHD, ότι είναι μέσα, πολλές φορές τα παιδιά λαμβάνουν, εδώ στην Αγγλία τουλάχιστον, πρώτα αυτή τη διάγνωση και στην πορεία της ζωής τους μετά λαμβάνουν διάγνωση αυτισμού, ότι είναι μέρος της ομπρέλας του αυτισμού, οι εκτελεστικές λειτουργίες, γιατί έπρεπε να τα πω λίγο αυτά τα κομμάτια, εκτελεστικές λειτουργίες, άκαμπτη σκέψη, είναι δύο πολύ σημαντικά κομμάτια μέσα στον αυτισμό. Και λέει, ήρθε στο γραφείο και άρχισε η μαμά να μου λέει ότι δεν μπορεί να καθίσει ένα σημείο, δεν μπορεί να κάνει αυτό, δεν μπορεί να κάνει εκεί. Και μετά, όταν είδα εγώ μόνος μου το παιδί, το ρωτάω, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου, και μου λέει ο χορός και η μουσική. Και πήγα πίσω στη μαμά και της είπα, θα πας το κορίτσι σου σε ένα σχολείο που θα εξειδικεύεται στο χορό και στη μουσική. Ρε. Αυτό χρειάζεται. Τίποτα παραπάνω. Θέλω να σου πω, εντάξει, τώρα είναι ένα παράδειγμα αυτό, αλλά πώς θα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και επαγγελματικά αργότερα. Ναι,
αυτά. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Παρακαλώ. Νομίζω θα είναι η πρώτη και από άλλες συναντήσεις. Είμαι σίγουρη ότι κάτω από το βίντεο θα υπάρχουν αρκετά ερωτήματα που να μας δώσουν υλικό για επόμενο βίντεο. Δεν φταίμε εμείς, δεν είναι κάτι για το οποίο να ντρεπόμαστε, δεν είναι κάτι για το οποίο να προβληματιζόμαστε εάν τυχόν τα παιδιά μας έχουν νευροδιαφορετικότητα. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα και μόνο ωφέλιμο είναι να συμβουλευτούμε ένα εκπαιδευτικό ψυχολόγο όταν υπάρχουν κάποια σημάδια που μας προβληματίζουν, αλλά ακόμη και όταν δεν υπάρχουν κάποια σημάδια που μας προβληματίζουν. Είναι εξαιρετικά χρήσιμη η πρώιμη παρέμβαση ενός εκπαιδευτικού ψυχολόγου σε μια οικογένεια και στη βοήθεια που δίνεται και προς το παιδί και προς τους γονείς, ώστε να μπορέσει το κάθε παιδί να αναπτύξει το δυναμικό του όσο περισσότερο γίνεται στα πλαίσια της δικής του λειτουργικότητας. Έτσι. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάιδο μου. Παρακαλώ και εγώ. Εύχομαι λίγο να βοήθησα, έτσι. Ναι, βεβαίως βοήθησες και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Χάιδο, μπορείτε να βάλουμε το email σου, νομίζω, στην περιγραφή του βίντεο, ώστε αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, να μπορεί να επικοινωνήσει και απευθείας. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια. Yeah.